τακτοποίησαν τα εμπορεύματά τους, τοποθέτησαν ταμιακές μηχανές και POS στα πεζοδρόμια, έβαλαν ακόμα και απαγορευτικές κορδέλες στις εισόδους. Όλα αυτά στα ελάχιστα καταστήματα που ανέβασαν ρόλα σήμερα με νέα δεδομένα και click away. 2-3 πελάτες δηλαδή έχουν αρχίσει και έχουν ενδιαφερθεί. Πιστεύω όμως ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Click away τι είναι δηλαδή? Η πρώτη μέρα εφαρμογής του click away ήταν μουδιασμένη και για τους καταστηματάρχες αλλά και για τους καταναλωτές. Να δοκιμάσω παπούτσια που... Και αν μετά όταν τα φέρω πίσω γιατί δεν μου κάνουν, δεν έχει το ίδιο πιο μεγάλο και δεν θα μου δώσει τα λεφτά πίσω. Αυτό το ηλεκτρονικά και τέτοια, αφού ο κόσμος ο πιο πολύς δεν γνωρίζει πέρα από τα νέα τα παιδιά. Κάποια από τα καταστήματα προετοιμάστηκαν και άνοιξαν σήμερα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, οι παραγγελίες είναι ελάχιστες. Μου ήρθε το μήνυμα, είμαι στην ώρα μου εδώ, παρέλαβα το προϊόν, το πλήρωσα με ανέπαφη συναλλαγή. Και όλα εντάξει. Στείλαμε μήνυμα, είχαμε διαλέξει τα προϊόντα και τώρα τα παίρνουμε να φύγουμε. Η κίνηση στις αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ήταν υποτονική και οι έμποροι ευελπιστούν τις επόμενες μέρες να αυξηθούν οι παραγγελίες τους. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος γιατί δεν γνωρίζει πώς θα κάνει τις συναλλαγές του και τις παραγγελίες του. Έχουν ήδη έρθει 2-3 πελάτες. Οι φετινές γιορτές έχουν χαθεί για τα μαγαζιά. Στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να αποφευθούν φαινόμενα συνωστισμού, όπως συνέβη στους εμπορικούς δρόμους της Βρετανίας. Αν ο ιός εκεί εκδηλωθεί κατά τον τρόπο που έχουμε μάθει ότι εκδηλώνεται, αυτές οι εικόνες να συμβούν εδώ στην Ελλάδα θα είναι συνταγή εθνικής τραγωδίας και καταστροφής. Άρα λοιπόν, το τονίζω από την πρώτη μέρα, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Mm-hmm. Οι κανόνες που θα περιγράψουμε πρέπει να τηρούνται. Εάν δεν τηρηθούν, θα σταματήσει αυτή η υπηρεσία. Τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με τη μέθοδο Click Away θα έχουν τελικά και τα κλειστά εμπορικά κέντρα, με τις παραλαβές να γίνονται στους εξωτερικούς χώρους. Ανοίγουν αύριο τα κομμωτήρια με διευρυμένο ωράριο και μεγάλες λίστες αναμονής. Με πυρετώδεις προετοιμασίες αλλά και τις απαραίτητες απολυμάνσεις, τα κομμωτήρια της Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν να ξεκινήσουν και πάλι τη λειτουργία τους από τις 7 το πρωί της Δευτέρας. Περισσότερες ώρες έχουμε διευρύνει το ωράριό μας για να μπορούμε να εξυπηρετούμε άνετα τον κόσμο, να μην ζορίζεται κανένας. Ενώ και τα βιβλιοπολία ανοίγουν τις πόρτες τους από τη Δευτέρα με περιορισμό στον αριθμό των πελατών.